Θα πάμε τώρα, Μανώλη, γιατί έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι τόνοι από τον κύριο Ερντογάν σε σχέση με το Ισραήλ. Ακραίες διατυπώσεις. Με ακραίες όντως διατυπώσεις περί θανάτου. Συνεχίζει με αυτό το Ισραήλ. Το έχει πει 2-3 φορές για το Ισραήλ. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι σοβαρή η κατάσταση με το Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά τη σχέση της Δύσης με την Τουρκία. Διότι ο Τούρκος πρόεδρος ευθέως απείλησε το Ισραήλ, είπε ότι, προσέξτε, δεν μιλάει για τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Στον Νετανιάχου απευθύνεται στην αρχή, μετά λέει, Ισραήλ, έρχεται ο θάνατός σου. Mm-hmm. Δηλαδή προβλέπει τον θάνατο, το τέλος του κράτους του Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό δηλώσε χαρακτηριστικά. Από εκεί πέρα μίλησε ότι έχει πυρηνικά όπλα το Ισραήλ και όσα και πυρηνικά όπλα και να έχεις, έρχεται το θάνατό σου και φεύγεις. Κάτι που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι, αναφέρθηκε στη σχέση Αρμενίας-Ισραήλ. Δηλαδή είπε ότι η Αρμενία κάποια στιγμή είχε βλέψει εναντίον μας στον πόλεμο του Καραμπάχ, πήρε το μάθημά της και έκατσε στη θέση της. Ναι. Το ίδιο θα πάθει και το Ισραήλ. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να λέει, εκτός ότι έρχεται ο θάνατος του κράτους του Ισραήλ, ναι, με αυτόν τον τρόπο που την πάτησε και το Ισραήλ. Η Αρμενία, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, την πάτησε, πήρε το μάθημά της από εμάς, αυτό είπε ουσιαστικά, θα πάρει και το Ισραήλ το μάθημά του πάλι από την Τουρκία. Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις και από το Ισραήλ βεβαίως, θα τα πούμε αμέσως μετά, αλλά προτείνω να δούμε αυτές τις δηλώσεις, βεβαίως, διότι βεβαίως, προσέξτε, άλλο να λες κάτι για τον Νετανιάχου. Άλλο να λες κάτι, είπε γιατί το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ, τα είπα, τα είπε. Αλλά το να λες ότι τελειώνει το κράτος αυτό, ο θάνατος του έρχεται, νομίζω είναι μια πολύ κλιμάκωση βαρύ, που βέβαια θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Ναι, δηλαδή δεν συνηθίζεται συνήθως, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της Δύσης και της Μέσης Ανατολής, να λέει ναι, το ένα κράτος στο άλλο ότι τελειώνεις, έρχεται ο θάνατος σου. Θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Ναι. Αυτό περιγράφει. Τι περιγράφει ο κ. Ερντογάν? Εγώ επιμένω, δεν αφορά τον Νετανιάχου. Mm. Αφορά το. Γιατί Ισραήλ, λέει και ο Τούρκος πρόεδρος, και δεν λέει Νετανιάχου. Δείτε το και να το σχολιάσουμε μαζί, άμα θέλετε. Για να το δούμε. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu. Karabağ Savaşı'yla dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler. Bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi. Bunların da sonu hüsran olacaktır. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρή η τοποθέτηση τώρα αυτή, Μανώλη. Αυτό, για να βάσει κατακόρυφα τους τόνους και όπως λες σωστά, δεν απευθύνεται σε πρόσωπο πια. Ναι. Απευθύνεται απειλώντας την ίδια τη χώρα, το ίδιο το κράτος του. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Έχει εδαφικές αξιώσεις το Ισραήλ έναντι της Τουρκίας? Διεκδικεί για τον εαυτό του έναν άλλο ρόλο τώρα πια, Μανώλη, ο κύριος Ερντογάν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω μέσα από αυτή τη δήλωση. Νομίζω υπάρχουν συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα προς το Ισραήλ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, και τη στήριξη προς τη Χαμάς. Θα το δούμε σε λίγη ώρα. Άρα λέει ότι καλά τα πάει. Άρα έρχεται το τέλος του Ισραήλ. Από εκεί πέρα, μήνυμα επίσης λένε εδώ τουλάχιστον προς την Τεχεράνη, γιατί σε λίγες μέρες έρχεται ο πρόεδρος του Ιράν, που γνωρίζουμε τις θέσεις του Ιράν για το Ισραήλ. Δηλαδή για την επιβίωση του Ισραήλ. Άρα ο θάνατος και η επιβίωση, καταλαβαίνετε, είναι πολύ κοντά σε κάποιες θέσεις. Αλλά και εν ώψη της επίσκεψης του στη Γερμανία, επειδή ο Σόλτς έχει κατηγορήσει τον Ερντογάν για τις δηλώσεις του για το Ισραήλ, τις έχει κατακρίνει, πριν πάει λέει, εγώ αυτός είμαι, αυτά λέω και με υποδέχεσαι. Προσέξτε. Δηλαδή
Είναι και αυτό το ζήτημα τώρα με τη Γερμανία. Δηλαδή, ανεβάζει φουλ του τόνου με το Ισραήλ. Αλλά από την άλλη, η Γερμανία θα τον υποδεχθεί. Και παρόλα αυτά, με δέχεστε. Βέβαια. Βεβαίως. Έτσι είναι. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, δεν βγαίνει σήμερα το Βερολίνο να πει κάτι. Δηλαδή, συνεχίζει κανονικά. Λοιπόν, στην ισχυρότερη χώρα τη Δύση τώρα, Μανώλη. Δεν πάει. Νομίζω τουλάχιστον μέχρι δεν είναι, τώρα πάει στη Γερμανία. Πάει στη Γερμανία, διότι μιλάμε γιατί ο Τούρκος πρόεδρος ο ίδιος, και έχει σημασία αυτό, έχει σημασία νομίζω, γιατί ο ίδιος δήλωσε για δεύτερη φορά, κάπως το είχε μετριάσει κάποια στιγμή, το είχε πει στη δήλωσή του στο, εδώ στο συλλαλητήριο, ότι είναι, μιλάμε για υπόθεση σταυροφόρων με το Ισλάμ, με την ημισέλινο, και χτες το είπε το ίδιο και η εφημερίδα Σαμπάχ το αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι σταυροφόρων και ημισελίνου, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Εδώ η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ. Δηλαδή, σταυροφόροι, δηλαδή πάει στους σταυροφόρους τώρα η Δύση και το Ισλάμ, δηλαδή η ημισέλινος. Έτσι το θέτει ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτό είναι το ζήτημα και σου λέει: εγώ τα λέω, εγώ στηρίζω τη Χαμάς και με υποδέχομαι στο Βερολίνο. Για πάμε στην απάντηση της άλλης πλευράς, Μανώλη. Για πάμε από εκεί στην πλευρά του Νετανιάχου. Βεβαίως. Πάμε στην απάντηση και λέει ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αποκαλεί το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, λέει προς τον Ερντογάν. Αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς. Βομβάρδισε τουρκικά χωριά εντός των συνόρων της Τουρκίας. Δεν θα δεχθούμε κηρύγματα από αυτόν, δήλωσε. Αναφέρεται, από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή έχουν χτυπηθεί πολλές φορές, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει και η Γερμανία, κουρδικά χωριά εντός της Τουρκίας, λέει. Δεν θα μου κάνεις μάθημα εσύ, εμένα, που στηρίζεις και τους τρομοκράτες της Χαμάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση. Καταλαβαίνουμε, προσέξτε, περίπου δύο μήνες πριν. 1,5 μήνα πριν, ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε υποθαλάσσιο αγωγό, είχε συναντηθεί με τον Νετανιάχου, χειραψία με τον Νετανιάχου, υποθαλάσσιος αγωγός, να τα βρούμε, να τα μιλήσουμε, να επισκεφτώ το Ισραήλ. Και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, αυτοί που φιλοξενούν αρχιτρομοκράτες και ενθαρρύνουν τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα κηρύξουν ηθική στο κράτος του Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και βρίσκεται για άλλη μια φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, δίπλα στην εξήμιση των σφαγών στο Ιράν, τον Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη. Το κράτος του Ισραήλ είναι κράτος δικαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει τον πόλεμο του κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία είναι χειρότερη από το Ισλαμικό κράτος, από το ISIS. Μάλιστα. Προσέξτε, έχουμε ο Τούρκος πρόεδρος να λέει: έρχεται ο θάνατος του Ισραήλ. Στηρίζει τη Χαμάς. Μιλάει για σταυροφόρους, και εναντίον ημισελίνου. Πάει στο Βερολίνο αύριο. Εκεί τα πράγματα λένε ότι θα είναι αρκετά δύσκολα, μάλλον τεταμένα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα καταλήξουν, αλλά και ο Σόλς τον περιμένει, γιατί και η Γερμανία έχει προφανώς να πει πράγματα προς την Τουρκία για την στήριξη που δίνει στη Χαμάς και βεβαίως στην εναντίωσή του στο Ισραήλ. Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι θέλει να δείξει ότι αυτός ηγείται του μουσουλμανικού κόσμου. Οι δηλώσεις του, δηλαδή αυτή ήταν το ένα μέρος των δηλώσεων τις οποίες είδατε. Από εκεί πέρα, προσέξτε τι λέει. Ενδιαφερόμαστε για τη Γάζα, τη Ραμάλα, αλλά ενδιαφερόμαστε για τις περιοχές που είναι στην καρδιά μας και στην ιστορία μας. Δηλαδή, τις οποίες τις είχε ανακοινώσει ποιες είναι στην καρδιά του, στο συλλαλητήριο. Τα είχε πει, ναι, λοιπόν. Επίσης, βεβαίως μιλάει για σταυροφόρους και ημισέλινο. Το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτης, η Χαμάς είναι αντιστασιακή οργάνωση. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει περισσότερο εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό έλεγαν και εδώ για να το θερματίσει πια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο να πει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Προσέξτε, για το Ισραήλ μιλάει. Δεν μιλάει για τον Νετανιάχου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί στις αρχές. Μα το είχε πει τον Νετανιάχου και λέγαμε. Μανώλη, για τον Νετανιάχου είχε πει ότι αυτός τελειώνει. Φεύγει αυτός, λέει, τελείως. Βεβαίως. Τελειώνει ο πόλεμος, φεύγει και ο Νετανιάχου. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο Τούρκος πρόεδρος, το λένε και άλλοι. Ότι το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου θα είναι μαζί με τον πόλεμο. Ναι. Πάει ναι. Και αυτός παρέα. Αλλά γι' αυτό δεν αναφέρεται σε αυτό, αναφέρεται Ισραήλ... στο κράτος πια. Το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκρατικό κράτος, κράτος τρομοκράτης. Αυτή είναι η δήλωση του Τούρκου Πρόεδρου. Εδώ μιλάει για το θάνατο του Ισραήλ, όχι του Νετανιάχου, τον πολιτικό θάνατο. Είναι μια κατάσταση που χρειάζεται πολύ ιδιαίτερη ανάλυση στη Δύση.
και στις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως και στο Ισραήλ, ήδη την αναλύουν αυτή τη στάση του Τούρκου Προέδρου. Εγώ προτείνω να δούμε, προσέξτε, για την καρδιά, δηλαδή, και γιατί ενδιαφέρεται το ότι έχει στην καρδιά του και στην ιστορία του, δηλαδή όπου ήταν η ιστορία, είναι όπου ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε. Αλλά εγώ προτείνω να δούμε και αυτές τις δηλώσεις του για να καταλάβουμε και το πού οδηγεί το πράγμα η Τουρκία. Για πάμε. Toplantımızı Gazze ve Ramallah başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızda tarifi imkansız acıların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. İsrail katlediyor, uluslararası basın kuruluşları tek bir açıklama dahi yapmıyor. Şimdi 13 bine yakın insan öldü. Nerede bu dünyanın devlet başkanları? Başbakanlar nerede? Hadi gelin bir de bununla ilgili yürüyün bakalım ya. Vicdanınız yok mu? İnsafınız yok mu? Hadi bir de bununla ilgili yürüyün. Olay Haçlı Hilal meselesidir. Çok açık ve net söylüyorum. Biz birileri rahatsız olacak diye Hamas mensuplarının işgal politikaları karşısında vatanlarını, izzetlerini ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, Μανώλη μου. Πάμε τώρα παρακάτω, πάμε να δούμε τα δικά μας. Επέτρεψε μου, ναι, έλα, μόνο να πω ένα πράγμα. Και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ξαναπάντησε και λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για νομιμότητα και ο Κοέν και ο Νετανιάχου και θα δεν μπορούν να καλύψουν τα εγκλήματά τους και βεβαίως κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας χθες τα μεσάνυχτα. Άρα έχουμε συνέχεια.